Γεια σας, καλώς ήρθατε στο προφίλ μου. Είμαι η Ειρήνη και μετά το βίντεο θα το ανεβάσω σε ένα από τα κανάλια στο YouTube που έχω και μετά θα το ανεβάσω και πάλι εδώ στο προφίλ. Τώρα, τι θα φτιάξουμε σήμερα? Αυτό το μάθημα που θα κάνουμε είναι να σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτό το υπέροχο και εύκολο βάζο. Όλες έχουμε βάζα στο σπίτι μας που δεν τα χρησιμοποιούμε. Εγώ αποφάσισα να σας δείξω μια πάρα πολύ εύκολη λύση να τα χρησιμοποιήσετε. Μια υπέροχη κατασκευή, την οποία μπορείτε να βάλετε μέσα καραμέλες ή γλυκά μικρά για τα μικρά σας. Πλέχετε πάρα πολύ απλά, δεν θα δυσκολευτείτε ούτε οι αρχάριες να τη φτιάξετε. Στο κανάλι, καλησπέρα Χρυσούλα μου, στο κανάλι όπως ξέρετε υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες σας βολεύουν για να πλέξετε. Εγώ σιγά σιγά ενημερώνω όπως ξέρετε και με υπότιτλους και πάμε σιγά σιγά να το κάνουμε. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει βάζο από συγκεκριμένο προϊόν για να το φτιάξω. Εσείς θα υπολογίσετε τον πάτο ανάλογα τι βάζο θα βάλετε. Τώρα, εγώ έχω κάνει το από κάτω μέρος, με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε για το από πάνω και θα σας εξηγήσω τι θα κάνετε για το από κάτω. Λοιπόν, εγώ θα πάρω, είναι ένα μουσταρδί χρώμα περίπου, θα κάνω, το χρώμα μου θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον ευγάλω. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και στη συνέχεια πάμε να κάνουμε αλυσίδες. Αλλά πριν του κάνουμε αλυσίδες θα πάρουμε κλωστή να ασφαλίσουμε τη θηλιά μας και θα κάνουμε και δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα μπω μέσα στο μαγικό μου κύκλο να κάνω 11 ποδαράκια συν τις 3 μου αλυσίδες, θα έχω 12. 2. Παίρνω κλωστή μέσα στο μαγικό μου κύκλο, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις 2 πρώτες μου θηλιές και τις άλλες 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και άλλο ένα 12. Λοιπόν, θα πάρουμε τη μικρή μας κλωστή αυτή που μας περισσεύει, θα τραβήξουμε πάρα πολύ σφιχτά να κλείσουμε το μαγικό μας κύκλο και στη συνέχεια 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου την προσοχή από τη μία μου θηλιά και την άλλη να κλείσω με βουβό. Στη συνέχεια τι θα πάω να κάνω, εφόσον στην πρώτη μου σειρά έχω 12, καλησπέρα Βιβιάν μου. Στη δεύτερη, εφόσον κάνουμε πολλαπλασιασμό, γιατί το πλεκτό είναι κυρίως μαθηματικά, άρα στον επίπεδο κύκλου θα χρειαστεί να κάνω πολλαπλασιασμό, θα πολλαπλασιάσω το 12 επί 2 και θα μου βγει το 24. Άρα, πάμε να κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, στο πρώτο ποδαράκι θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα. Πάω να κάνω δηλαδή εγώ 2 ποδαράκια γύρω-γύρω, ώστε να έχω τα 24 μου ποδαράκια. Πάντα εσείς θα υπολογίσετε ανάλογα τι βάζο θα βάλετε. Δεν σημαίνει επειδή εγώ έχω χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο βάζο που είναι μικρό, ότι το επίπεδο σας κύκλος θα είναι 3, μπορεί να είναι και 4. Αυτό εξαρτάται από το βάζο σας. Και αν θέλετε μπορείτε να το πάτε μέχρι ό,τι ύψος θέλετε εσείς το βάζω. Μπορεί να μην θέλετε να το πάτε 3 σειρές που το έχω πάει εγώ, να το πάτε 4 ή 5 ή να το γεμίσετε όλο. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Πάντα. Βλέπετε τι έχουμε κάνει έως την ώρα.
συνεχίζουμε να κάνουμε δύο ποδαράκια γύρω-γύρω. Αν δεν θέλετε να βγαίνει το πλεκτό στο βάζο, καλό είναι να βάλετε σιλικόνη ή κόλλα για να το συγκρατήσετε. Ωραία. 1, 2, 3 στην κορφή το βελονάκι μου. Το βάζω μέσα, τραβάω και περνάω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βυθό. Άρα, τελείωσα 2 επίπεδους κύκλους. Επειδή στο δικό μου το βάζω θέλω 3, θα πάω να κάνω άλλον έναν, ναι, που σημαίνει ναι. Για μένα και για σας φυσικά θα είναι 36 ποδαράκια. 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή στο πρώτο ποδαράκι, θα πατήσω επάνω του, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, πάμε να κάνουμε αύξηση, άρα εφόσον είναι η τρίτη μας σειρά και θα αρχίσω την αύξηση, είναι ένα το ποδαράκι στην αύξησή μου. Θα πάρω κλωστή, δίπλα θα κάνω 2. Εναλλάξ κάνουμε 2 ποδαράκια, ένα ποδαράκι. Πάνω σε κάθε ποδαράκι. Ως την ώρα φαντάζομαι δεν έχετε απορίες, γιατί απλά κάνουμε επίπεδο κύκλο. Καλημέρα. Καλησπέρα, Μαρία μου. Καλησπέρα, Αγγελική μου. Λοιπόν, για όσες μπήκατε μέσα, κάνω ακριβώς αυτό εδώ το βάζω με το λαγουδάκι. Είναι απλό και θα το ανεβάσω και στο κανάλι για όποια θέλει να το φτιάξει, για να το έχετε. Και θα σας εξηγήσω πάλι τώρα τι κάνουμε. 1, 2, 3. Στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου τραβάω, περνάω από τη μία μου θηλιά και την άλλη και κλείνω. Ο επίπεδος μου κύκλος για μένα είναι 3 φορές. Γιατί το βάζω που θα χρησιμοποιήσω, που είναι τόσο συγκεκριμένο, όταν τον βάλω από κάτω, είναι εφαρμόζει ακριβώς επάνω στον κύκλο μου. Αν εσάς είναι μεγαλύτερο το βάζω, θα κάνετε μία ή δύο σειρές ακόμη, ανάλογα πώς είναι το δικό σας το βάζω. Τώρα, εγώ τελείωσα τις σειρές, δηλαδή δεν ξανακάνω αύξηση στο δικό μου επίπεδο κύκλου. Εσείς είπαμε, θα υπολογίσετε το δικό σας το βάζω. Τι θα κάνουμε. 3 αλυσίδες στον αέρα.
και θα πάω να κάνω από ένα ποδαράκι γύρω-γύρω. Το ίδιο θα κάνετε και για το βάζο. Για το κούμπομα, συγγνώμη, του βάζου. Είναι ο ίδιος ο πάτος από κάτω, βγαίνει και στο κούμπομα από πάνω. Εκεί θα χρειαστείτε 4 σειρές, δηλαδή 3 που θα πάτε. 4 σειρές θα χρειαστώ εγώ. Εσείς μπορείτε, ανάλογα πόσες σειρές είναι ο επίπεδος σας κύκλος, θα βάλετε και άλλη μία σειρά γύρω-γύρω, χωρίς να κάνετε αύξηση. Καλησπέρα, Ράνια μου. Είδατε, δεν κάνω αύξηση, θέλω να έχω ένα ποδαράκι γύρω-γύρω. Παίρνω κλωστή και πατάω πάνω στο ποδαράκι και κάνω ποδαράκι. Λοιπόν, τελείωσα. Τώρα, 1, 2, 3, στην τρίτη μου αλυσίδα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω τα πράσινα από την άλλη θηλιά να κλείσω με βό. Τώρα, αυτό εγώ εδώ θα το χρησιμοποιήσω για καπάκι. Τώρα, εσείς που δεν θα το χρησιμοποιήσετε για καπάκι και θέλετε να το μεγαλώσετε, θα πάτε από πάνω και θα κάνετε 3 αλυσίδες και θα αρχίσετε να κάνετε την από κάτω σειρά, δηλαδή από ένα ποδαράκι γύρω-γύρω, μέχρι να φτάσετε στο ύψος το οποίο εσείς θέλετε. Μπορεί να θέλετε εσείς να το ντύσετε όλο το μπουκάλι, να μην φαίνεται όπως το έχω κάνει εγώ, δηλαδή να μην θέλετε να φαίνεται ακριβώς αυτό εδώ, να μην θέλετε να φαίνεται εδώ το γυαλί, και να το ντύσετε όλο μέχρι πάνω. Μπορεί να θέλετε να το φτιάξετε όπως εγώ, αλλά να μην έχει κάνετε 3 σειρές, να τις κάνετε 4 ή 5. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν το συνεχίζω, αλλά πάω σε αυτό εδώ το σημείο, γιατί εγώ, όπως σας είπα, έχω κάνει ήδη εγώ τον πάτο και φέρνω κλωστή να περάσω μέσα από τη θηλιά και να κόψω την κλωστή μου, και αυτή την κλωστή θα την περάσουμε μέσα. Για να την ασφαλίσω και την από κάτω κλωστή, μιας και έχουμε επίπεδο κύκλο, είπαμε, όποτε έχουμε επίπεδο κύκλο, πάντα θα την ασφαλίσουμε. Που σημαίνει ότι θα μπω μέσα στο ποδαράκι, θα πάρω την κλωστή, την περάσω κάτω από το ποδαράκι και τώρα θα πάρω την κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Πολύ σφιχτά. Εγώ δεν θα την κόψω έτσι κι αλλιώς, γιατί θα την βάλω μέσα. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το λαγουδάκι, τον οποίο εγώ θα πάρω το γκρι μου το χρώμα και τι θα κάνω. Θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου. Έναν μαγικό κύκλο. Εσείς μπορείτε να κάνετε το μαγικό κύκλο όπως σας βολεύει. Εμένα με βολεύει γύρω από το δάχτυλο. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου. Δεν κλείνω το μαγικό μου κύκλο, γιατί αν το κλείσω το πάω θηλιά για να κάνω κόμπο. Εγώ δεν θέλω κόμπο και πάμε. Να πάρουμε κλωστή να ασφαλίσουμε το μαγικό μας κύκλο. Και θα κάνουμε και 2 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω 10 φορά ποδαράκια αυτή τη φορά.
Αλλά εφόσον έχω τις 3 μου αλυσίδες, θα χρειαστεί να έχω 9 ποδαράκια. Συνολικά 10 θα χρειαστούμε μέσα στο μαγικό μας κύκλο. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και άλλο ένα 10. Τι κάνω τώρα? Πάω πάλι να πάρω αυτή την κλωστή, βλέπετε. Τραβάω και κλείνω πάλι μαγικό κύκλο. Που σημαίνει 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα θα βάλω το βελονάκι μου, θα περάσω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη να κλείσω με βουβό. Αυτό θα το ασφαλίσουμε μετά όταν τελειώσουμε. Πάμε τώρα στη δεύτερη μας σειρά. Είπαμε κάνουμε πολλαπλασιασμό. Εφόσον στην πρώτη μου σειρά είχα 10. Καλησπέρα Λιάνα μου. Στη δεύτερη θα πρέπει να έχω 20. Πάμε να κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα πάω στο πρώτο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή δίπλα. Άρα, ένα οι αλυσίδες και ένα το ποδαράκι, έχουμε 2 ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή δίπλα 2 ποδαράκια. Ένα, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο 2. Καλησπέρα Ειρήνη. Κορίτσα, για όσες μπήκατε τώρα, κάνουμε αυτό εδώ το βάζω. Για καραμέλες, για οτιδήποτε. Το βίντεο θα το ανεβάσω μετά στο κανάλι, στο YouTube και θα το βάλω πάλι στο προφίλ για να το δείτε. Πώς γίνεται όσες έχετε χάσει την αρχή. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα να κάνω εγώ από 2 ποδαράκια γύρω γύρω. Ευχαριστώ Ειρήνη. Απλά σκέφτηκα να κάνουμε κάτι για τα μικρά θηρίκια τώρα που πλησιάζει το Πάσχα, μιας και θα τα έχουμε στο σπίτι γιαγιάδες. Και χρόνια πολλά όσες είσαστε γιαγιάδες, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της γιαγιάς. Ευχαριστώ Βούλα μου και καλησπέρα. Ωραία. Τελείωσα. 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα. Το βελονάκι μου τραβάω και περνάω και από την άλλη μου να κλείσω με βό. Δεν θέλω εγώ μεγαλύτερο τον επίπεδο κύκλο για να φτιάξω το λαγουδάκι. Με φτάνει όσο είναι τώρα. Τον θέλω μικρό. Πάω να κάνω τώρα να ασφαλίσω πίσω την κλωστή μου. Ναι. Ρανιά, στείλε μου μήνυμα. Γιατί στα βίντεο εγώ ποτέ δεν λέω εταιρεία. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα πέρασω μέσα από τη θηλιά. Διότι δεν έχω χορηγό και δεν σκοπεύω να διαφημίσω καμία εταιρεία. Τώρα, τι θα κάνουμε? Όχι τίποτα κορίτσι μου. Θα πάω να κάνω 8 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Έχω κάνει 8 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα φέρω 1, 2, 3. Θα πάω στην τέταρτη, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα αρχίσω να κάνω από ένα ποδαράκι στην κάθε μου αλυσίδα. Ωραία, παρακάνω και το τελευταίο μου, ακριβώς εδώ στην τελευταία μου αλυσίδα.
Και τώρα θα πάω ακριβώς εδώ, σε αυτό το σημείο, θα αφήσω δηλαδή αυτό το ποδαράκι εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω από την άλλη μου θηλιά, να κλείσω με βό, θα περάσω δίπλα στο διπλάνο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω πάλι να κλείσω με βό, πάνω το κάνω και στο τρίτο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω με βό και πάμε πάλι να κάνουμε 8 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, παίρνω κλωστή, αφαίρω 1, 2, 3, πάω στην τέταρτη αλυσίδα και ξανακάνω πάλι τα ποδαράκια μου. Ένα στο καθένα. Αφήνω αυτό το ποδαράκι, θα πάω εδώ δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη μου θηλιά, να κλείσω με βό. Βλέπετε, έκανα τα εφτάκια του. Τώρα θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και πάω να κόψω. Και αυτό μέσα από τις θηλιές μου, την κλωστή. Και θα το βάλουμε στην άκρη, ώστε να πάρουμε το ροζ μας το χρώμα και να πάμε να κάνουμε τη μύτη. Θα κάνουμε ένα κύκλο, θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω 4 άριχτα. Θα πάρω κλωστή να ασφαλίσω τη θηλιά μου και πάω να κάνουμε 4 άριχτα. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε και τα μάτια. 2, 3, 4. Θα τραβήξω τη μικρή κλωστή να κλείσω το μαγικό μου κύκλο. Και θα πάω εδώ στην αρχή από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή με την περάσω και από τις δύο μου θηλιές και μετά θα πάρω κλωστή, τις δύο μου θηλιές έκλεισα με βό, θα πάρω κλωστή με την περάσω μέσα από τη θηλιά μου, λίγο μακριά την κλωστή μου για θα πρέπει να ράψουμε. Και ασφαλίσαμε στην άκρη και αυτό για να το ράψουμε μετά. Πάμε να κάνουμε τα ματάκια όπως σας είπαμε, τον ίδιο τρόπο που κάναμε και τη μύτη. Γύρω από το δάχτυλό μας ένα κύκλο, τον βγάζουμε, βάζουμε μέσα στο βελονάκι, τραβάμε. Και στη συνέχεια θα πάρω κλωστή να ασφαλίσω τη θηλιά μου και πάω να κάνω και εδώ 4 άριχτα, 1. 2, 3 και άλλο ένα, 4, τραβάω να κλείσω και πάω ακριβώς εδώ από πίσω, βάζω το βελονάκι μου μέσα, τραβάω την κλωστή μου, την περνάω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη και μετά θα κλείνω με βό και θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και πάλι μακριά την κλωστή μου γιατί θα χρειαστεί να ράψω, αυτή εδώ πάλι την ασφαλίζω. Συγγνώμη, κορίτσα. Ωραία. Απότομες κινήσεις βλέπετε. Και με τον ίδιο τρόπο εγώ τώρα θα κάνω άλλο ένα ματάκι γιατί δεν το είχα έτοιμο για να το ράψουμε. Θα πάρω την κλωστή μου, θα τραβήξω, πάμε πάλι να κάνουμε άλλο ένα ματάκι. Παίρνω κλωστή, ασφαλίζω. Και από ένα άριχτο γύρω γύρω. 2, 3 και άλλο ένα, 4. Τραβάμε να κλείσουμε και τώρα πάμε από πίσω, βάζουμε το βελονάκι μας, τραβάμε. Περνάμε, κλείνουμε με βό και παίρνουμε κλωστή, την περάσουμε μέσα από τη θηλιά μας, πάλι μακριά να κόψουμε. Έτοιμο το
λαγουδάκι μας, θα το ράψουμε μετά όλο μαζί. Τώρα θα πάρω το πορτοκαλί μου χρώμα για να πάω να φτιάξουμε το καρότο, το οποίο θα βάλουμε πάνω στην κορφή. Θα πάρετε την κλωστή σας, γύρω από το δάχτυλό σας ένα κύκλο θα τον ευγάλετε, θα βάλετε μέσα στο βελονάκι, θα τραβήξετε την κλωστή. Ναι Μαρία μου, θα το ανεβάσω σε λιγάκι να το δεις ολοκληρωμένο. Τώρα, έκανα είπαμε ένα μαγικό κύκλο, πάμε να κάνουμε το καρότο, το οποίο θα κάνουμε. Θα ασφαλίσουμε τη θηλιά και θα κάνουμε τρία άριστα μέσα στο μαγικό μας κύκλο. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Τώρα, θα τραβήξω την κλωστή μου. Πάρα πολύ σφιχτά να κλείσω το μαγικό μου κύκλο. Δεν χρειάζεται να το πάω από κάτω, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θα γυρίσω μία αλυσίδα και εδώ που έχω την τρυπίτσα θα κάνω δύο άριχτα. Ένα και άλλο ένα, δύο. Θα περάσω στην διπλανή τρυπίτσα, θα κάνω ένα άριχτο. Και στην τελευταία μου τρυπίτσα θα κάνω δύο άριχτα. Ένα και άλλο ένα στην ίδια τρυπίτσα, δύο. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου και μία αλυσίδα. Στην πρώτο μου τώρα δεν θα ξανακάνουμε αύξηση και θα κάνουμε από ένα άριχτο στο καθένα. Αλλά όταν έχουμε, είπαμε, άριχτα, για να μας βγει στην ευθεία το πλεκτό μας, πρέπει να μην ξεχνάμε να κάνουμε την αλυσίδα. Θα κάνω το τελευταίο. Θα γυρίσω το πλεκτό μου, μία αλυσίδα, και από ένα άριχτο στο καθένα. Βλέπετε, ξαναγύρισα μία αλυσίδα και από ένα άριχτο. Θα το πάω στο... Ωραία. Έχουμε κάνει τώρα 1, 2, 3, 4, 5. Θα χρειαστεί να κάνω άλλες 2 σειρές. Μία αλυσίδα. Και από ένα άριχτο. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου. Μία αλυσίδα. Και από ένα άριχτο στο καθένα. Τελείωσα. Μία αλυσίδα, θα μπω στη μία τρυπίτσα, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα την κρατήσω στο βελονάκι μου, θα περάσω στη διπλανή, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, ένα άριχτο και πάμε δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κρατήσω στο βελονάκι, θα πάω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Και τώρα θα πάρω κλωστή να περάσω μέσα από τη θηλιά μου και να πάω μακριά να την κόψω την κλωστή μου, γιατί θα χρειαστεί να την ράψω, και την κάτω κλωστή αυτή εδώ θα πάω να την ασφαλίσω. Δεν ξεχνάω ποτέ να ασφαλίσω την κλωστή μου. Στη συνέχεια πάμε να πάρουμε το πράσινό μας χρώμα και θα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δαχτυλό μου, θα τον ευγάλω, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω εδώ που έκανα το ένα άριχτο, εδώ σε αυτό το σημείο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα βάλω την κλωστή μου, την περάσω μέσα, θα τραβήξω πάρα πολύ καλά και θα πάω να κάνω 8 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, θα μπω στο ίδιο σημείο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη θηλιά, να κλείσω με βό. 8 αλυσίδες πάλι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Στο ίδιο σημείο θα μπω, θα τραβήξω, θα περάσω από την άλλη μου θηλιά, να κλείσω με βό, θα πάρω κλωστή, να περάσω μέσα από τη θηλιά μου και να πάω να κόψω την κλωστή μου. Ναι, εννοείται ότι θα το, αν το θες πιο μεγάλο, θα συνεχίσεις.
Αν το θέλεις με άριχτα, κάντο με άριχτα το μπουκάλι, Χρυσούλα μου. Αν το θες με ποδαράκια, κάντο με ποδαράκια, ανάλογα εσύ τι σε βολεύει. Αλλά θα υπολογίσεις με βάση το δικό σου μπουκάλι. Τι ακριβώς θέλεις. Λοιπόν, αν τα βάλουμε στην άκρη αυτά όλα και πάμε σιγά σιγά να ράψουμε. Θα πάρω τη βελόνα ένα λεπτό. Και θα πάρω την κλωστή μου μέσα από τη βελόνα μου και θα πάμε ακριβώς εδώ. Σε... Ναι, εννοείται. Ναι. Ανάλογα, άμα το θέλεις μπορείς να το μεγαλώσεις όσο θέλεις το καρότο. Αν το θέλεις πιο μεγάλο, μεγάλωσέ το, κάτω πιο μεγάλο. Τελείωσα με το καρότο. Πάμε τώρα σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το λαγουδάκι, στο οποίο θα πάρουμε ροζ χρώμα και θα σας πω τι θα κάνουμε. Κόμπο. Και θα πάμε ακριβώς από αυτή μας τη μεριά και θα κάνουμε αλυσίδες. Φαντάζομαι όλες ξέρετε να κεντάτε για να κάνετε αλυσίδες. Σας έχω δείξει άμα δεν ξέρετε και πώς μπορούμε να βάλουμε τη βελόνα, το βελονάκι συγγνώμη, για να κάνω αλυσίδα επάνω. Ωραία. Άλλο ένα εδώ και περνάμε ακριβώς εδώ απέναντι και πάμε σιγά σιγά να κάνουμε και από αυτή την μεριά αλυσίδα. Όποια το φτιάξει θα χαρώ να μου το στείλει, να το δω. Ναι. Τελείωσα, θα πάω από πίσω να ασφαλίσουμε. Πάω να κόψω. Πάμε σιγά σιγά να βάλουμε τα μάτια. Εύκολη ή δύσκολη? Χρυσούλα μου, θα βάλω το ένα από τη μία μεριά. Εγώ θέλω να κάνω άλλα τέσσερα. Να δω πότε θα προλάβω. Έχω κάνει τα δύο, ένα το δείγμα, ένα που κάναμε στο μάθημα και δεν έχω προλάβει να κάνω τα άλλα τέσσερα. Τι τέσσερα, όχι, έξελο. Από πίσω και ασφαλίζουμε. Πάμε τώρα να βάλουμε και το άλλο το ματάκι δίπλα. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο που μου πέσε σε ένα σημείο το κινητό κάτω. Γιατί από κινητό σας κάνω μάθημα. Δίπλα εδώ
Και πάμε να ράψουμε και αυτό εδώ το ματάκι. Τώρα δεν έχω το άλλο βάζο, μου το πήραν τα μικρά. Δεν ξέρω που μου το βάλανε τώρα. Θα βολευτούμε το ίδιο βάζο. Εγώ αυτό που βλέπετε πρέπει να το κάνω άλλες 4 φορές, το συγκεκριμένο βάζο. Να το επιδώσουμε. Τώρα, έχουμε τη μύτη, αλλά πριν το πάρουμε τη μύτη, θα πάρετε το μαύρο το χρώμα και θα κάνετε 3 φορές γύρω από το δάχτυλό σας. 2 και άλλη μία 3. Και θα πάτε να κόψετε. Στη συνέχεια πάμε να βάλουμε τη μύτη εδώ ακριβώς επάνω, σε αυτό το σημείο, και πάμε σιγά σιγά να ράψουμε. Από πίσω να πάμε να ασφαλίσουμε και τώρα να πάω να κόψω και θα χρειαστούμε και λίγο μαύρο, θα θέλω πολύ, ή θα πω για να βάλουμε λίγο στα ματάκια. Ακριβώς εδώ. Να του βάλουμε λίγο μαύρο. Αν θέλετε, υπάρχουν στο εμπόριο ματάκια που πουλάνε. Αντί να φτιάξετε ματάκια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκείνα τα ματάκια. Επάνω του. Ωραία. Πάμε να κόψουμε εδώ, να φαίνεται ότι είναι μουστάκι. Και από την άλλη μεριά. Εδώ το κόψαμε, να το κόψαμε. Τέλος πάντων. Τώρα, αυτό εδώ από πίσω, θα πάω ακριβώς εδώ, σε αυτό το σημείο, και θα πάω να ράψω, βουβά όμως, να μην φανεί, στο σημείο που έχω τα μάτια. Και θα περάσω εδώ απέναντι, στο ίδιο σημείο. Ή θα το κολλήσετε εσείς ανάλογα. Αν έχετε σιλικόνη, κολλήστε το με σιλικόνη επάνω. Πάμε να το κόψω. Λοιπόν, το τελείωσα. Αυτό είναι το ένα που έχουμε φτιάξει. Πάω να σας δείξω πώς θα μπει το δεύτερο επάνω. Από την κάτω μεριά. Και από πάνω. Είναι ακριβώς αυτό. Πώς σας φαίνεται? Αυτό εδώ το έκανα λίγο πιο μεγάλο από το κανονικό, το άλλο το έχω κάνει πολύ πιο μικρό. Αυτό είναι το σχέδιό μας, κορίτσα. Πιστεύω να σας άρεσε. Σε λίγο το ανεβάζω το βίντεο στο κανάλι και μετά ναι.
Θα αρέσει πάρα πολύ γιατί σκοπεύω και εγώ μέσα να βάλω καραμέλες μέσα και στον ένα και στο άλλο. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Ευχαριστώ πολύ Μαρία μου, ευχαριστώ πολύ Χρυσούλα μου. Ειρήνη, φαντάζομαι αν σκεφτείς ότι εγώ πρέπει να φτιάξω άλλα τέσσερα. Ένα για το καθένα τους. Έχω φτιάξει τα δύο, θα μου λείπουν τέσσερα. Ακόμα. Το ένα θα το κάνω ροζ. Τα άλλα θα μείνω στο συνηθισμένο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσες ήσασταν μέσα για τον πολύτιμο χρόνο σας που μου αφιερώσατε στο μάθημα. Θα τα πούμε αύριο στην ομάδα της κυρίας Λεβαντή, όσες είσαστε μέσα, 8.30 ώρα. Πες το ψέματα. Θα τα βγάλω εγώ το βράδυ. Όταν κοιμούνται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες σας για το πολύτιμο χρόνο που μου δώσατε. Να σας δείξω αυτή μου την ιδέα. Θα χαρώ πάρα πολύ να τη φτιάξετε και να τη δω. Εμείς θα τα πούμε αύριο όσες είσαστε στην ομάδα της κυρίας Λεβαντή στις 8.30. Την Παρασκευή 6 ώρα θα σας κάνω πάλι κάτι πασχαλινό. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και προς το πασχαλινό. Ρανιά, στείλε μου μήνυμα. Εγώ ευχαριστώ κορίτσια για τον χρόνο σας. Γεια σας.